Θα συνδεθούμε απευθείας με τον Σωτήρη Δανέζη, ενώ μαζί μας έχουμε και τον δεύτερο απεσταλμένο μας, τον Χρήστο Νικολαίδη, ο οποίος βρίσκεται στο Κίεβο. Θα ξεκινήσουμε με τον Σωτήρη. Ο Σωτήρης είναι ο πρώτος που μετέδωσε την τραγική είδηση για την απώλεια των συμπατριωτών μας σε δύο διαφορετικά επεισόδια, Σωτήρη, σε δύο διαφορετικά μέρη, όλα γύρω από τη Μαριούπολη όμως. Ναι, η πληροφορία έφτασε σε εμάς σχετικά νωρίς. Έπρεπε να περάσει αρκετός χρόνος για να το διασταυρώσουμε. Είχαμε πάει σε αυτά τα χωριά. Δυστυχώς είχαμε ακούσει το φόβο αυτό των ανθρώπων. Το ένιωθαν ότι θα βρεθούν ξανά για άλλη μια φορά μέσα στη φωτιά του πολέμου. Μας έλεγαν ότι θέλουμε να σώσουμε τα παιδιά, να διώξουμε τα παιδιά από το χωριό πριν έρθει ο πόλεμος, να βρούμε έναν τρόπο να στείλουμε 1000 παιδιά στην Ελλάδα. Γνωρίζουμε το τι θα γίνει. Εμείς οι μεγάλοι δεν έχουμε πρόβλημα, θα κατεβούμε στα καταφύγια. Ήξεραν ότι θα συμβεί αυτό, το βλέπαμε και εμείς, βλέπαμε το χάρτη, ξέραμε που βρίσκονται οι δυνάμεις των Ρωσόφωνων και ο Ρωσικός στρατός και βλέπαμε ότι ήταν ακριβώς στη μέση αυτό το χωριό, στη μέση ενός πεδίου μάχης. Σωτήρη, δηλαδή διανυκτέρευαν στα καταφύγια, αλλά το κακό τους βρήκε κάποια στιγμή στη διάρκεια της ημέρας που είχαν βγει στην επιφάνεια, περί αυτού πρόκειται. Από τις εικόνες και τα βίντεο που έρχονται στη δημοσιότητα, αυτό καταλαβαίνουμε. Μας έλεγαν ότι τις νύχτες τις περνούν στα καταφύγια. Το πρωί αναγκάζονται να βγουν για να κάνουν δύο δουλειές, για να πάρουν δύο πράγματα για το σπίτι. Προφανώς ο βομβαρδισμός έγινε το απόγευμα ή νωρίς το απόγευμα, αργά το μεσημέρι, όταν υπήρχαν άνθρωποι στο δρόμο ή όταν οι κάτοικοι δεν ήταν στα καταφύγια. Τώρα, τι είδους βομβαρδισμός ήταν αυτός, αυτό είναι μια άλλη ιστορία και δεν το ξέρει κανείς. Αυτό θα το δουν μόνο οι εμπειρογνώμονες. Η ουσία είναι ότι δεν έχει σημασία αν ο θάνατος των ανθρώπων έχει προέρθει από βόμβα, από αεροσκάφος, από ρουκέτα, από το πυροβολικό ή από μια σφαίρα. Είναι θάνατος δύο αθώων ανθρώπων στο χωριό Σαρτανά και άλλων τεσσάρων σε ένα άλλο χωριό 70 χιλιόμετρα από την Μαριούπολη, εκεί όπου διεξάγονται μάχες από την πρώτη μέρα της εισβολής, από ό,τι μαθαίνουμε. Τέσσερις άνθρωποι, τέσσερις ομογενείς έχασαν εκεί τη ζωή τους, άλλοι δύο στο Σαρτανά. Δεν έχει σημασία ο τρόπος. Έχουμε και 6 τραυματίες ανάμεσά τους και ένα μικρό παιδί. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν αμέσως με ασθενοφόρα. Ακούγαμε τα ασθενοφόρα αργά το απόγευμα εδώ που έφταναν στη Μαριούπολη. Μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα στα νοσοκομεία. Κάποιοι από αυτούς θα δώσουν μάχη για να κρατηθούν στη ζωή. Οι εικόνες από το χωριό που χτυπήθηκε είναι αποκαλυπτικές. Δηλαδή αρκεί κανείς να ρίξει μια ματιά τριγύρω και θα καταλάβει τον εφιάλτη που πρέπει να έζησαν αυτοί οι άνθρωποι όταν βομβαρδίστηκαν. Είναι δυστυχώς και άλλοι εκεί, δεν είναι οι μόνοι. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που ζουν σε αυτό το χωριό. Δεν είναι χωριό, είναι μια κομμόπολη. Είναι 8.000 ψυχές εκεί που έχουν ελληνικές ρίζες και παραμένουν στο χωριό. Όταν τους ρωτούσαμε γιατί δεν φεύγετε, αφού βρίσκεστε στο στόμα του λύκου, κανείς δεν ήθελε να εγκαταλείψει το σπίτι του, πάντα με το φόβο ότι ίσως έρθουν έτσι τα πράγματα που δεν θα μπορέσουν να ξαναγυρίσουν. Οι περισσότεροι λοιπόν, αν όχι όλοι, έμειναν στα σπίτια τους. Πολλοί από αυτούς είναι ακόμη εκεί.